Ποτέ κανένα. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Κύριε Μουζάλα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε ξεκινήσει. Είμαστε ναι, στον αέρα. Κάπαμε στον αέρα. Ναι, γιατί είμαστε. Ωραία, ωραία. Κάναπε, δηλαδή. Ωραία. Άνετα. Είμαστε. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα της εφημερίδας των συντακτών και αν όντως συμβαίνει. Θα μου επιτρέψετε, εγώ έχω βάλει ένα στοίχημα με μένα. Πριν σας πω οτιδήποτε, όλο αυτό το δεκαήμερο που συζητιέται το ποιοι θα περάσουν από, για το Νόμπελ στη short list, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος μέσα σε αυτές τις δυσκολίες. Ήδη έχουν κατατεθεί τρεις προτάσεις, όχι δύο που ήτανε, που ξέραμε μέχρι χθες, με τελευταία την πρόταση από το Ινστιτούτο Διπλωματικών Σπουδών, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στη Γενέβη, όπου ζητάνε να μοιραστεί το βραβείο Νόμπελ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην κυρία Μέρκελ. Να πάρουμε μια χαρά, τρεις προτάσεις, εκατομμύρια άνθρωποι, διανοούμενοι καλλιτέχνες, ανταμείβουν την Ελλάδα, ζητάνε να ανταμειφθεί. Και αφού πάρουμε αυτή τη χαρά, πάμε να πάρουμε και τις πίκρες τώρα, να δούμε τι γίνεται. Ισχύει ότι αλλοιώνουν τα έγγραφα των τεχνικών κλιμακίων για να πιέσουν και άλλο την Ελλάδα? Νομίζω ότι αυτό που λέει η εφημερίδα είναι όχι ότι αλλοιώσανε τα στοιχεία, αλλά ότι χρησιμοποιήθηκαν επιλεκτικά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό σε κάθε τελικό έγγραφο μπορεί να γίνει. Είναι προφανές ότι αν έγινε έτσι και δημοσιεύονται τα κείμενα, αυτό κρύβει μία, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, υστεροβουλία. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε για να μας πλήξει και όχι για να μας βοηθήσει. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω εγώ. Είστε συνηθισμένος σε τέτοιου είδους τακτικές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Εγώ δεν έχω εμπειρία τέτοιων πραγμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται, ούτε ότι γίνονται. Μάλιστα. Αναφέρομαι στην προσωπική μου εμπειρία. Αυτό από το οποίο όμως έχω εμπειρία, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η σύσταση, ας πούμε, που λέει ότι δεν έχει γίνει καλά, αναφέρεται αυτό, με τα Eurodac η καταγραφή, με τις μηχανές τις αυτόματες, είναι στοιχεία του Νοέμβρη. Είναι σωστή. Αυτό το οποίο δεν αναφέρεται είναι ότι μέχρι τότε είχαμε 48 μηχανήματα Eurodac. Το κάθε μηχάνημα Eurodac μπορεί να γράψει σε 24 ώρη βάρδια 100 άτομα, άρα με μια full λειτουργία που υπάρχει και ένα που χαλάνε, που τίθεται εκτός λειτουργίας, μπορεί να είχαμε μέχρι τον Νοέμβρη τη δυνατότητα maximum για 4.800 άτομα την ημέρα. Αν έχεις 6.000 άτομα την ημέρα, 7.000 άτομα την ημέρα, τα άλλα δεν τα καταγράφεις. Η αστυνομία μας έκανε μια ηρωική προσπάθεια. Ό,τι δεν μπορούσε να καταγραφεί με Eurodac, καταγραφόταν με μελάνι και προσπαθούσαμε μετά να το στείλουμε. Επίσης, 48 Eurodac είχαμε πια τον Νοέμβρη. Αλλά τον Μάιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο είχαμε 20. Τώρα στείλανε και άλλα, γιατί ζητούσαμε να στείλουμε. Την τελευταία εβδομάδα, μέσω της Διεθνούς Υπηρεσίας Ασύλου, αγοράστηκαν 100 μηχανήματα και θα είμαστε πλήρεις. Και θα δείτε ότι οι καινούργιες εκθέσεις που θα βγούνε, ενώ Δεκέμβρης, Γενάρης, θα είναι πάρα πολύ καλύτερες. Ωραία. Ήρθατε από την συνέντευξη τύπου με τον κύριο Καμένο. Μια κεντρική ιδέα, υπόθηκε κάτι που δεν προλάβαμε εμείς. Εγώ πήγα στη συνέντευξη του κυρίου Καμένου, γιατί κυκλοφορεί και, όπως είπα εκεί, οπλοφορεί και επικίνδυνα, ότι υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στις πολιτικές υπηρεσίες, ας πούμε, όπως είναι το Υπουργείο, και στον κύριο Καμένο. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Καμένος έδωσε πράγματα μέχρι τώρα στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Του ανετέθη από την κυβέρνηση να κάνει ένα ολικό support στο χτίσιμο, το οποίο... εγώ πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ξέρετε, ο στρατός έχει ένα μηχανισμό και έχει κάποιες δυνατότητες να υπερβαίνει γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα προχωρήσουμε μια χαρά μαζί. Υπήρξε απλώς η αίσθηση ότι άργησε να συμμετάσχει? Όχι, ή δεν το αίσθηση. Ξέρανε. Άργησε να συμμετάσχει. Δηλαδή, γιατί από την πρώτη στιγμή, όταν αυτή η κατάσταση ήταν εκτάκτου ανάγκη στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα, δεν είναι μια κανονική κατάσταση να βγει ο στρατός στον δρόμο και να πούμε τι γίνεται εδώ. Ο στρατός που έχει τη γνώση, την εμπειρία και όλα αυτά που έχει, και αυτή τη στιγμή
μπορεί να το κάνει, γιατί δεν είχε εμπλακεί από την αρχή. Αυτό το ζητούσε και η αντιπολίτευση. Ναι. ΜΚΙΟ το ζητούσαν, όλοι το ζητούσαν, ναι, και δεν γινόταν. Άρα δεν μπορεί ο κύριος Καμένος. Κάπου έβαζε φρένο. Δεν μπορεί ξαφνικά τώρα, εγώ, μετά, λοιπόν, από τόσους μήνες. Εγώ λοιπόν, εάν είχα αυτή την άποψη ότι καθυστέρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπει στο παιχνίδι, θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπήκε στο παιχνίδι, ανέλαβε την υποστήριξη και ελπίζουμε ότι όλα θα γίνουν πιο καλά και πιο γρήγορα. Να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Τα μπρος είναι 5 hot spot, είναι γίνονται, πέντε, τελειώνουν, ναι, είναι, το μετιγκό υπήρχε είναι ένα πρόβλημα. Είναι 5 κέντρα ταυτοποίησης και φιλοξενίας που μου αρέσει να τα λέω, το hot spot είναι κακό ήχο εντελώς, θυμίζει άλλα πράγματα. Δηλαδή έρχονται οι πρόσφυγες, έρχονται και οι μετανάστες. Πίνουν ένα νερό, ένα τσάι, ένα φαΐ, αλλάζουν ρούχα, γίνεται επιστημονικά με βάση τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και εθνικό συμφέρον να γίνεται η καταγραφή τους και η πιστοποίησή τους. Από αστυνομικούς, από αστυνομικούς σε συνεργασία με τη Frontex. Με την ΚΟ έχει τελειώσει το πρόβλημα που υπήρχε. Όσο εγώ πολεμούσα το ζήτημα με την ΚΟ, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, τις ξέρετε εξάλλου. Το τελευταίο δεκαήμερο υπήρξαν κάποιες καινούργιες προτάσεις από την πλευρά του Δημάρχου. Από ό,τι φαίνεται, η μία από αυτές είναι υλοποιήσιμη. Δεν είχαμε κανένα λόγο να επιμένουμε στην άλλη και νομίζω ότι τώρα προχωράμε με μία υλοποιήσιμη πρόταση. Ωραία, για να το καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή στην ΚΟ δεν σας έλεγαν το χώρο. Δεν σας έδιναν χώρο ή σας, ναι, έλεγαν, ναι, κάτι στο οποίο διαφωνούν. Στην ΚΟ μέχρι πριν από 15 μέρες δεν ήθελε ο Δήμαρχος αυτό το πράγμα. Ωστόσο, εγώ και πάλι θα σας απαντήσω όπως πριν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο Δήμαρχος βοήθησε και βρήκαμε ένα χώρο να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι, δεν, ωραία, έχει νόημα να κατηγορούμε ή να κάνουμε. Δίκιο. Τουλάχιστον από την επίσημη πλευρά τη δική μου. Υπάρχει και ο Ελεύθερος Τύπος Κυριακής αναφέρει μια... ανάμεσα στο ΣΕΦ και στο γήπεδο του ΤΑΕΚ Βοντό υπάρχει σχέδιο, κάποια σκέψη να γίνει κάτι εκεί. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ναι. Αυτό το πράγμα, εμείς κάνουμε συνέχεια μελέτες για να, σας το λέω για να ησυχάσει και ο κόσμος, όχι για να ανησυχήσει ο κόσμος, ώστε εάν προκύψει μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για παράδειγμα κλείσουν τα σύνορα όχι 10 ώρες την ημέρα όπως γίνεται τώρα, αλλά 30 μέρες συνεχόμενα, θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη ώστε σταδιακά όσοι μένουν κάπου... Το εγκλωβισμένο είναι μια πολύ βαριά λέξη, δημιουργεί πανικό. Όσοι δεν μπορούν να περάσουν λοιπόν, εντάξει, από τα σύνορα, σταδιακά, ανάλογα με το νούμερό της, χωρίς να επιβαρυνθεί μία περιοχή για όλους, να έχουμε ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης, όπου προσωρινά θα μένουν μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πρακτικά μιλάμε για καμιά δεκαριά, όχι καμιά δεκαριά, κάποιες δεκαριές χιλιάδες. Οι αλγόριθμοι που υπάρχουν διεθνώς βγάζουν ότι θα είναι από 40 μέχρι 70 χιλιάδες αυτοί που θα μείνουν. Και σιγά σιγά μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Με αυτή τη σκέψη έχουμε διάφορους χώρους που δεν έχουμε όμως σκοπό να τους χρησιμοποιήσουμε, τους κρατάμε εκεί για να είμαστε σε μια ετοιμότητα. Επειδή μόλις πριν από λίγο και το έχουμε βάλει και σε σούπερ, ο Φερχόφστατ, ο πρόεδρος των Φιλελεύθερων, δήλωσε από το Στρασβούργο ότι έτσι και δεν συμμορφωθεί η Ελλάδα για τη φύλαξη των συνόρων, θα βγει από το Σέγγεν. Κυρία Κασίμη, έχουν γίνει και άλλες τέτοιες δηλώσεις. Αυτό εμένα με ανησυχεί. Αυτό το οποίο ενισχύει την προσπάθεια που κάνουμε σαν χώρα, σαν κυβέρνηση, σαν χώρα, και που εχθές στη συνάντησή μου με την αξιωματική αντιπολίτευση, παρά τις διαφωνίες τους, την κριτική τους, βρήκα μια ομοθυμία σε αυτό το πράγμα που οφείλω να την πω, είναι ότι οι θεσμοί της Ευρώπης δεν λένε αυτό το πράγμα. Η κυρία Μέρκελ δεν λέει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ρέντσι δεν λέει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Φάινεμαν δεν λέει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο κύριος Μουζάλας, για να μην πω κάποιο άλλο όνομα, ο οποίος λέει κάντε pushback. Είναι μεμονωμένες φωνές. Δεν είναι μεμονωμένες, αλλά είναι πιο αδύναμες. Απλά ξέρετε, κάνουν πολύ θόρυβο. Και κάνουν πολύ θόρυβο γιατί νομίζω ότι και ο τύπος, αυτό δεν είναι κατηγορία, πιθανώς έτσι να γίνεται πάντα.
επιλέγει αυτό που κάνει πολύ θόρυβο, δηλαδή δίνει λιγότερη. Να σας φέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Είχαμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών της Βαυαρίας, ο οποίος μίλαγε ενάντια στη χώρα μας, δεν φυλάμε τα σύνορα, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Έπαιξε 5 μέρες σε όλο τον τύπο τα blog αυτά. 15 μέρες πριν είχε έρθει η Υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, την οποία συνόδευσα εγώ στα hot spot και σε όλα αυτά τα πράγματα. Έκανε θαυμάσιες δηλώσεις για τη χώρα μας, μπήκανε σε μονόστιλο. Δεν το λέω σαν κατηγορία, πιθανώς έτσι δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, ξέρετε, το επικίνδυνο παίρνει μεγαλύτερη έκταση. Δείτε όμως μία διαφορά που υπάρχει εδώ. Δεν λέω ότι δεν ανησυχούμε. Ανησυχούμε. Έχουμε μία Ευρώπη φοβισμένη, σε πανικό. Έχουμε 2 απόψεις. Έχουμε μία άποψη που λέει διευθέτηση του προσφυγικού, αλλά με βάση τη συνθήκη της Γενέβης και τους νόμους. Και έχουμε μία άλλη άποψη που λέει για το όνομα του Θεού να σταματήσουν και ας γίνει ό,τι θέλει. Το κακό είναι ότι αυτές τις απόψεις δεν τις έχουν 2 διαφορετικά κόμματα. Συνυπάρχουν σε όλα τα κόμματα εκτός της αριστεράς. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε και συντασσόμαστε. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς με καμία ελληνική κυβέρνηση. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας το βάζει πρώτο-πρώτο. Είναι ανθρωπιστικό ζήτημα. Επομένως, συνεργαζόμαστε με αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι κυρίαρχοι στην Ευρώπη. Μα το έχετε πει και εσείς, αλλά λέμε ότι και η Frontex η ίδια παραδέχεται ότι δεν η μπορούν Frontex να φυλαχτούν ίδια... τα θαλάσσια σύνορα έτσι όπως το η σκέφτονται τουλάχιστον. Η Frontex η ίδια δεν μπαίνει αρνητικά. Δεν λέει ότι δεν μπορούν να φυλαχτούν τα σύνορα όπως το φαντάζονται. Λέει ότι η Frontex και οι Έλληνες φυλάσσουν τα σύνορα τα θαλάσσια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια θετική προσέγγιση. Γιατί αν έλεγε ότι δεν μπορούν να φυλαχθούν, μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Τι απαντάτε στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που λένε ότι με το που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ξεκίνησαν όλες αυτές οι ροές. Και ο πόλεμος στη Συρία υπήρχε εδώ και 4 χρόνια. Ότι δώσατε εσείς, κλείσατε το μάτι, όχι εσείς συγκεκριμένα, αλλά η κυρία Χριστοδουλοπούλου, για να έρθουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Ότι τώρα μπορούμε να έρθουμε άνετα. Να σας κάνω μία παρένθεση, γιατί συνέχεια, ξέρετε, μπαίνει μία αντίθεση ανάμεσα στον Μουζάλα και στην προ-Μουζάλα εποχή. Εγώ θα σας πω ένα στίχο του Σεφέρη που λέει ότι είναι λόγια πολλών ανθρώπων τα λόγια μου. Εμένα τα όποια έργα έχω κάνει είναι έργα πολλών ανθρώπων τα έργα μου. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου είχε επίσης ένα θετικό έργο πίσω της, νομοθετικό, πάνω στο οποίο πατήσαμε. Αστοχίες ή τέτοια δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια συνέχεια. Και έλεγε να και πολλές αλήθειες, απλώς θέλω να την υποστηρίξω, γιατί νομίζω ότι είναι και σεξιστικό το θέμα με την κυρία Χριστοδουλοπούλου. Πολλές αλήθειες, απλώς όχι με τον τρόπο τον επικοινωνιακό. Να πούμε όμως το εξής. Ναι, είναι θέμα στυλ το πώς λες την αλήθεια. Είναι στερείται σοβαρότητας να πιστεύει κανείς ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ, μία κυρία Χριστοδουλοπούλου, οποιοδήποτε άλλος από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να νεύσει σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους ή να σταματήσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Ο πόλεμος στην Συρία υπήρχε. Κανείς στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική που έχουν ειδικές μελέτες. Εγώ ήμουνα σε ένα συνέδριο με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα. Ουδής προέβλεπε αυτό που έγινε. Και γι' αυτό ξαφνιαστήκαμε όλοι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γιατί έγινε αυτό? Πρώτον, κουράστηκαν από τον πόλεμο. Δεύτερον, υπήρχαν πια αδυναμίες στα στρατόπεδα. Δηλαδή τα χρήματα για τα στρατόπεδα των προσφύγων Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο, όταν ξεκίνησε το ρεύμα είχαν πέσει στα 50 σέντς την ημέρα για φαΐ, όταν εμείς εδώ προβλέπουμε 5,78 ευρώ την ημέρα. Τα σχολεία κλείσαν, οι άνθρωποι απελπίστηκαν, οι δουλέμποροι οργανωθήκαν, ξεκίνησε η φυγή. Η φυγή ξεκίνησε με 85% πρόσφυγες. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το τεράστιο προσφυγικό ρεύμα, το μεγαλύτερο, βρέθηκε η ευκαιρία να ενσωματωθούν σιγά σιγά όλο και περισσότεροι μετανάστες. Ωστόσο, μέχρι και το Σεπτέμβριο,
το 75% ήταν πρόσφυγες. Το 45%. Από το Σεπτέμβριο και μετά αλλάζει αυτή η αναλογία. Πέφτει βέβαια λόγω καιρού και το νούμερο. Πριν είχαμε 10.000, τώρα έχουμε 3.000. Και είναι μία ή άλλη. Ωστόσο, παρόλα αυτά, θέλω να πω αυτό που μου κάνει εντύπωση τώρα με τον τζιχαντιστή στην Αλεξανδρούπολη. Το οποίο είναι λίγο ευρύτερη κουβέντα, βέβαια, αλλά μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Που είπε γιατί μας συλλάβατε. Το πιάσαμε τα μαχαίρια. Και είπε γιατί μας συλλάβατε, δεν είστε δημοκρατικό κράτος. Η αίσθηση, κάποιοι ή μερικοί, πώς ακριβώς έχουν στο μυαλό τους την Ευρώπη, τη δημοκρατία, ίσως μια λαθασμένη αίσθηση. Δεν ξέρω, αυτός που κάνει εντύπωση. Αυτός που πιάσαν ήταν Ευρωπαίος. Ναι. Αυτός που πιάσαν για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι είναι, υπάρχει βέβαια, αλλά δεν είναι φαινόμενο του προσφυγικού ρεύματος ή είσοδος τζιχαντιστών. Αντίθετα, όχι, οι τζιχαντιστές υπάρχουν στην Ευρώπη, φεύγουν από την Ευρώπη, πάνε στον πόλεμο, ξαναγυρνάνε, εκπαιδεύονται. Σας αναφέρω ότι από τους 8 τζιχαντιστές που κάνανε αυτό το αποτρόπαιο χτύπημα στη Γαλλία, οι 6 ήταν Βέλγοι και Γάλλοι. Οι 2 ήταν πρόσφυγες. Είχαν περάσει από την Ελλάδα τον Ιούλιο, νομίζω, που γινόταν ένας χαμός. Ναι. Ήταν μια απίστευτη κατάσταση. Και είχαν πιστοποιηθεί. Ωραία. Πάμε να δούμε από την αρχή για να καταλάβουμε ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή μας πρέπει οπωσδήποτε να παραδώσουμε σε 2 εβδομάδες. Τα 5 hot spot. Κέντρα φιλοξενίας. Όχι, τα hot spot. Κέντρα ταυτοποίησης. Ταυτοποίησης και φιλοξενίας. Και υποδοχής. Και η φιλοξενία θα είναι 24 μέχρι 72 ώρες. Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Τους ταυτοποιείτε, μένουν για τόσες ώρες και μετά. Μετά γίνεται ο διαχωρισμός. Φεύγουν από τα νησιά. Οι πρόσφυγες. Μόνοι τους παίρνουν το πλοίο και φεύγουν. Ναι. Οι παράνομοι μετανάστες έχουν τρεις επιλογές. Η μία επιλογή είναι να ζητήσουν άσυλο. Η άλλη επιλογή είναι να ζητήσουν οικειοθελή μεταφορά πίσω στην πατρίδα τους. Η άλλη υποχρέωση που έχουμε σαν κράτος είναι να μπουν σε πρόγραμμα βίαιης μεταφοράς. Βίαιης δεν σημαίνει να τους δέσνεις, σημαίνει ότι γίνεται παρά τη θέλησή τους. Μία κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τους νόμους. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να εξαιρέσουμε από αυτό το μέτρο οικογένειες, ευάλωτους, άρρωστους. Για παράδειγμα, 2 Ιρανοί γκέι θα εκτελεστούν στο Ιράν. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και αυτό το κάνουμε με κάποια κέντρα, με κάποια τέτοια πράγματα. Αυτός είναι ο κανόνας. Προσπαθούμε να τον εφαρμόσουμε. Υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν δυσκολίες, οι αριθμοί είναι πολύ μεγάλοι. Νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική κατεύθυνση. Ωραία, διαχωρίζονται. Πάνε στην Ιτωμένη, φεύγουν. Οι υπόλοιποι πάνε στο σχιστό, θα πάνε στο σχιστό και στη Σύνδο. Ναι, ένα. Οι μετανάστες. Θέτεται ένα ζήτημα το οποίο τίθεται επιθετικά από την Ευρώπη, από κάποιους από την Ευρώπη, και ερχόμαστε πάλι στο πώς μπορούν να παραποιηθούν κάποια στοιχεία. Εμείς τι είχαμε αναλάβει? Είχαμε αναλάβει την υποχρέωση αυτοί οι οποίοι αιτούνται άσυλο και δικαιούνται relocation με την κατάσταση στην Ευρώπη να έχουμε χώρους να τους φιλοξενήσουμε μέχρι να γίνει. Είχαμε αναλάβει λοιπόν την υποχρέωση των 10.000 θέσεων που είναι οι 7.000 θέσεις στα hot spot, 3.000 θέσεις σε διάφορες δομές, έχουμε 5 εμείς, 20.000 θέσεις σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και 20.000 θέσεις σε κάμπ προσφύγων. Δεν είμαστε εντάξει στην υποχρέωσή μας για τις 20.000 θέσεις κάμπ προσφύγων. Αυτό από κάποιους οι οποίοι επιτίθενται στην Ελλάδα για την ασυνέπειά μας διωγγώνεται και θεωρείται ότι εξαιτίας αυτού δεν γίνεται το relocation. Τι αποκρύπτεται? Ότι ήδη το σύστημα διαμερισμάτων έχει ξεκινήσει μαζί με την βοήθεια του UNHCR των Ηνωμένων Εθνών. Ήδη κάποιοι πρόσφυγες μένουν σε ενοικιασμένα σπίτια. 1.200 πρόσφυγες μένουν σε ενοικιασμένα σπίτια. Υπάρχουν βάουτσερ ξενοδοχείων και έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε και τις 20.000 θέσεις. Εν τω μεταξύ χτίζουμε και τα άλλα. Χτίζεται πια άλλο στο σχιστό και στη Σύνδο. Ναι, αυτά που ανακοινώθηκαν. Τα στρατόπεδα, αυτά δηλαδή, είναι, θα αυτά είναι κάμπ προσφύγων και τούντον άσυλο, τα οποία είναι ανοιχτά αλλά υποφύλαξη, είναι κάτι σαν τον Ελαιώνα.
Δηλαδή καταγράφεται πότε μπαίνεις, πότε βγαίνεις από μέσα, ξέρουμε ποιος είσαι, δεν είναι όμως υποκράτης. Αυτά πότε θα ετοιμαστούν? Νομίζω ότι τώρα με τον στρατό θα ετοιμαστούν μέχρι τις 17-18. Άρα θα είμαστε μέσα, ναι, ναι, στις προθεσμίες. Αλλά κοιτάξτε, για να γυρίσω στο προηγούμενο, αυτό που έχει σχέση με αυτό που γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα. Την ίδια ώρα που μας κατηγορούν λοιπόν ότι δεν έχουμε 20.000 θέσεις για να φιλοξενήσουμε, ενώ έχουμε 25, θα είχαμε, αν είχαμε και αυτές, θα είχαμε 45. Εμείς από την Ευρώπη όλοι για relocation από τα 28 κράτη έχουν δώσει θέσεις για μετεγκατάσταση τα 13. Εμείς μας έχουμε αποφασίσει ομόφωνα ότι η Ελλάδα σε 2 χρόνια θα μπορεί να μετεγκαταστήσει 66.000 πρόσφυγες, που σημαίνει ότι στο πρώτο εξάμηνο που κλείνει τον άλλο μήνα θα έπρεπε να μας έχουν δώσει 13.000 θέσεις για μετεγκατάσταση. Και γι' αυτό θα φτιάχναμε και τα στρατόπεδα. Μας έχουν δώσει 900. Έχουμε 940 ανθρώπους έτοιμους για μετεγκατάσταση. Θα έπρεπε να μας έχουν δώσει 13.000 θέσεις. Έχουμε 940 έτοιμους για μετεγκατάσταση, και από τους 900 που μας έχουν δώσει έχουν δεχτεί μονάχα 400 με τα χτεσινά στοιχεία και έχουν μεθυγκατίστανται με προσχήματα που δεν προβλέπονται, δηλαδή παραπέρα έλεγχος ασφάλειας. Εμείς κάνουμε όλα για αυτούς που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μας ζητάει το κράτος Μουζάλας παραπέρα έλεγχο. Δεν έχει δικαίωμα, θα το κάνει στο κράτος του. Μα ζητάει να είναι απόφοιτη 3 πανεπιστημίων. Δεν έχει δικαίωμα. Μα ζητάει ένας Ερυθραίος να είναι ψηλός, ξανθός, με γαλανά μάτια. Δεν έχει δικαίωμα. Θέλω να πω όμως, κοιτάξτε πώς αντιστρέφεται ένα παιχνίδι. Ναι. Αυτό δεν είναι ίδιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχετε δίκιο, είναι ίδιον μιας μερίδας που κατά την άποψή μου διχάζει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Κάνει οντισιόν, όπως ήταν η πόρτα στο κλαμπ. Άμα δεν είσαι ψηλός, δεν σε βάζουμε μέσα. Δεν είναι. Η πρόβλεψη τώρα της Ευρώπης για αυτούς που μένουν εδώ και δεν περνάνε συνδεδομένοι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα μπορεί να είναι μόνο 15.000, όμως θα συνεχίσουν να έρχονται οι ροές και θα συνεχίσουν να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολύ δύσκολα γυρνάνε στις πατρίδες τους από μόνοι τους, και ακόμα πιο δύσκολα τους δέχονται κάποιοι. Δηλαδή με το Πακιστάν. Και το Πακιστάν δεν τους δέχεται πίσω. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε. Θέτεται πάλι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που επανέρχεται στο άλλο. Δηλαδή λένε κάποιοι στην Ευρώπη, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι αριστερή κυβέρνηση, σαμποτάρει τις επιστροφές. Και ενώ πρέπει να επιστρέφονται οι παράνομοι μετανάστες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους επιστρέφει. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πιέσει τα κράτη ώστε να δέχονται τους μετανάστες. Εμείς έχουμε ετοιμάσει 3 φορές αεροπλάνο για επιστροφές στο Πακιστάν, το οποίο τη μία φορά ήταν και της Frontex, το γυρίσανε πίσω, τις άλλες 2 δεν το αφήσαν καν να απογειωθεί. Αυτό όμως που είναι μια ευθύνη της Ευρώπης έρχεται σε εμάς. Το ίδιο γίνεται με την επανεισδοχή στην Τουρκία. Μέσα από όλες αυτές τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και τις συναντήσεις που είχαμε με αξιωματούχους και εγώ με τον ομολογό μου, ξαναρχίζει μία συμφωνία που υπήρχε για την επανεισδοχή. Έχουμε λοιπόν, και η οποία είναι πολύ θετικό που ξαναρχίζει. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο του ότι τον τελευταίο 20 μέρες 25 δεχτήκανε από την Τουρκία 130 άτομα για επανεισδοχή. Αλλά αυτές τις 25 μέρες ήρθαν 40.000-30.000 άνθρωποι στην Ελλάδα. Ναι, τα μαθηματικά μου δεν είναι. Πάλι δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κίνητρα, λέω εγώ, και όχι πίεση στην Τουρκία. Δεν προσπαθούμε με την Τουρκία, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ σέβομαι απόλυτα μια χώρα που έχει 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Επίσης θεωρώ δεδομένη την καλή πολιτική της βούληση να βοηθήσει στο σταμάτημα των ροών. Ωστόσο, οι ροές δείχνουν ότι αυτό δεν έχει γίνει κατορθωτό. Ναι, άρα η Ευρώπη πρέπει να την βοηθήσει για να γίνει, όχι να την πιέσει, να την βοηθήσει. Επειδή πήγα στη Σμύρνη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και μου δείξανε πώς γίνεται όλη αυτή η μεταφορά των προσφύγων. Και μου είπαν επίσης οι πηγές μου εκεί ότι όλο αυτό φτάνει μέχρι πολύ ψηλά και βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.
Οπότε έχουν αυτός... οργανωθεί τα κυκλώματα, αυτό που είπε. Είναι τόσο καλά οργανωμένα τα κυκλώματα και φτάνουν πολύ ψηλά, που εμένα θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να μειώσουν τις ροές. Και επίσης δεν έχουν κάνει τίποτα για να μειώσουν τις ροές. Μα τίποτα. Άντε να κάνανε την πρώτη εβδομάδα και μειώθηκαν λίγο και μετά κανονικότατα. Κανονικότατα. Όλη η διαδικασία συνεχιζόταν. Οποιοδήποτε υπουργός οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης οφείλει να πει ότι αποδέχεται την πολιτική βούληση της Τουρκίας και η Τουρκία πρέπει να ενισχυθεί. Αυτά είναι μια δική σας κρίση που εσείς δικαιούστε να την κάνετε. Εμείς σαν κυβέρνηση θεωρούμε ότι η πολιτική βούληση της Τουρκίας ισχύει και χρειάζεται βοήθεια για να την εφαρμόσουμε. Έστω επικοινωνιακά δεν πρέπει να προβληθεί περισσότερο αυτές οι ευθύνες της Ευρώπης, τα αεροπλάνα που τα γυρίζουν πίσω, να θα πρέπει η Ευρώπη να πιέσει. Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Αλλά πρέπει να απευθυνθείτε. Όχι εδώ, και έξω. Ναι, και έξω. Συνέντευξη στην και έξω. Πρέπει να απευθυνθείτε όμως. Εμείς προσπαθούμε. Ναι. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε καλά. Όχι, αν... Πρέπει να απευθυνθείτε λοιπόν και στους συναδέλφους σας, ώστε να προβάλλετε τουλάχιστον το ίδιο επικοινωνιακά η άρνηση του κυρίου Μουζάλα να μείνει η Ελλάδα στη Σέγκεν και η θετική έκφραση του κυρίου Μουζάλα ότι δεν φταίει για τις επιστροφές η Ελλάδα, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν φταίει αυτό, φταίει το άλλο. Ιδάλλως, ναι, όλη μας η προσπάθεια είναι αυτή. Άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε δεν πετυχαίνει. Πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν επαναπροωθήσεις pushback. Ναι, είναι μία... Δεν είναι pushback, είναι readmission. Το pushback είναι απαγορευμένο. Το ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω αν γινόταν, όπως το φαρμακονήσει. Εγώ σαν υπουργός μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση έκανε pushback. Ως ακτιβιστής. Εγώ είμαι υπουργός τώρα, κυρία Κασίμ. Εγώ εκπροσωπώ. Μπορεί κάποιος παρανόμος δηλαδή. Σε ένα χώρο. Εάν κάποιος τώρα δεν υπήρξε την κυβέρνηση και έκανε κάτι, τότε δεν ξέρω να σας πω. Αλλά το readmission είναι νόμιμο και είναι θεμητό και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κατά την άποψή μου είναι και ανθρωπιστικό. Δηλαδή είναι καλύτερα να ξέρει ο παράνομος μετανάστης ότι ρε παιδί μου, μη ρισκάρεις το Αιγαίο, μην περάσεις, μην ξοδέψεις τα λεφτά σου, μην σου φάνε τα λεφτά. Ακόμα και αν περάσεις, μην περπατήσεις όλα αυτά τα χιλιόμετρα μέσα από τη μία χώρα στην άλλη με αυτή την εγκληματικότητα, γιατί θα γυρίσεις πίσω. Κάτσε σπίτι. Λογικό. Είναι πιο έντιμο, μου φαίνεται, και πιο ηθικό. Το readmission το είχε υπογράψει, νομίζω, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι θετικό, είχε αδρανοποιηθεί επί Νέας Δημοκρατίας και επί των άλλων κυβερνήσεων που μεσολαβήσανε. Τώρα ξαναδραστηριοποιείται, αλλά είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα μαζικό readmission. Δεν μπορούμε να παίζουμε 150 τον ένα μήνα, στέλνουμε πίσω 30.000 έρχονται. Μου φωνάζουν από πάνω ότι πρέπει να κλείσουμε, όμως θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Έχετε σκεφτεί ασφαλείς διαδρόμους για τους ανθρώπους για να μην πνίγονται, ναι, καθημερινά? Ναι. Κατά τη δική μου την άποψη, που την έχω πει και στο Συμβούλιο των Υπουργών, και είναι πολύ ωραία η ερώτηση αυτή, η δομένη με την έννοια του ασφαλούς διαδρόμου από την Ελλάδα μέχρι την άλλη άκρη της Ευρώπης δεν πρέπει να κλείσει πριν δημιουργηθεί ένας άλλος ασφαλής διάδρομος. Από τη θάλασσα. Δεν πρέπει να κλείσει, ακούστε, δεν πρέπει να κλείσει γιατί. Γιατί πέρα από το ότι διευκολύνει τους πρόσφυγες, είναι και ένας τρόπος η Ευρώπη να διπλοτσεκάρει κάθε φορά ποιος περνάει μέσα, τι κάνει. Αν κλείσει θα αυξηθεί η παράνομη μετανάστευση. Υπάρχουν και άλλοι διάδρομοι. Ο διάδρομος που προτείνουμε εμείς σαν Ελλάδα είναι το relocation και το resettlement, η μετεγκατάσταση από Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο. Ο διάδρομος δηλαδή, κατευθείαν, που λέει ότι δεν περπατάω τη γη, δεν περνάω τη στεριά, παίρνω το αεροπλάνο και φτάνω στη Ρουμανία και καθίσταμαι. Φτάνω στην Πορτογαλία, φτάνω στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία δεν θα έχει μεγάλη προσέλευση. Φτάνω όπου μου πει η Ευρώπη, όχι όπου θέλω εγώ. Η υποχρέωση της Ευρώπης είναι ασφάλεια. Και να το ελέγχει και καλύτερα. Αυτό είναι ένας διάδρομος. Μέχρι να γίνει αυτό, κύριε Μουζάλα, όμως θα έχουν πνιγεί χιλιάδες άνθρωποι. Κυρία Κασίμη, είναι μια συζήτηση η οποία κατά την άποψή μου δείχνει εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο ασφαλής διάδρομος, ο ασφαλής διάδρομος δεν μπορεί να είναι ασφαλής δίωδος. Η ασφαλής δίωδος είναι ο λαιμός του μπουκαλιού. Το μπουκάλι θα εκραγεί. Εάν θέλετε να μου πείτε να πέσει ο φράχτης του Εύρου και να εξασφαλιστεί από την Τουρκία ξεκινώντας, όπου θα μπαίνουν πρόσφυγες, θα περνάνε τον Εύρο, θα περνάνε όλες τις χώρες, ναι,
προϋποθέτει Τουρκία και τις άλλες χώρες. Εάν θέλετε να πείτε να ανοίξουμε τον Εύρο, όχι μόνο το φράχτη, είναι 122 χιλιόμετρα. Όχι. Είναι ο λαιμός του μπουκαλιού. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας το πολύτιμο. Να σας πω πάλι πόσο χαρούμενος είμαι για το Νόμπελ. Και πόσο σημαντικό είναι, να σας πω κάτι, είναι μια χώρα που τρεις διαφορετικοί πλευρές προτείνουν Νόμπελ γιατί. Ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για τους δημάρχους. Για την στάση ενάντια στη ξενοφοβία και στο ρατσισμό που δείξαμε. Και για τους εθελοντές και για τους ξένους και για όλους. Να το υποστηρίξουμε. Και το πιο ωραίο είναι ότι οι ίδιοι κάτι των νησιών λένε τι να το κάνουμε το Νόμπελ. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Είναι ωραία. Μια ηθική ανταμοιβή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε break. Πάμε σε διαφημίσεις.